Γεια σας, παιδιά. Τι ωραίο μας έφερες. Είναι μια ωραία έκρηξη αυτή. Ναι. Φαγητού, έτσι είναι ο Ρωμασέτ, μπράβο. Ήταν έκρηξη, ναι. Ναι. Ήταν, θα γίνει και έκρηξη γεύσης στο στόμα σας. Κάτσε να δούμε, γιατί η εικόνα λίγο εδώ πέρα. Λίγο ζημιάρι. Ταιριάζει με το χαρακτήρα μου. Ζημιάρι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ωχ, την πιπεριά τη βλέπω να έχει. Το λουκάνικο είναι ωραίο έτσι και αλλιώς από τη φύση του. Να σου πω λίγο κάτι. Και δεν μου λες. Η πιπεριά μου αρέσει. Για να δω. Είναι αλτέντε που λένε και οι... Ναι, ναι. Μένα είναι λίγο βρασμένη αυτή. Έλειωσε εύκολα. Απλά μπορεί να μην είναι όλες ίδιες. Άλλες να έχουν γίνει και άλλες όχι. Σαν γεύση πώς φαίνεται. Τώρα, με λίγο κρασάκι και λίγο παραπάνω ένα τι βράσιμο. Ήθελαν 2 λεπτά ακόμα τα λαχανικά για μένα. Και στη σαλτσούλα, αν ήμουν εγώ σπίτι μου, τα είχα βάλει και φρέσκια ντομάτα, γιατί δεν το έβαλα, δεν ξέρω. Και θα είχα βάλει και μία πρέζα αλάτι. Ωραία. Είμαι ικανοποιημένη. Νόστιμο πιάτο, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαι ικανοποιημένη για το χρόνο που είχαμε. Μια μεγάλη μπουκιά με τα πάντα όλα μέσα, ε. Νομίζω πως είναι αυτό θα κάνω. Για δώσε. Το λουκάνικο. Ποια πιπεριά να πάρω τώρα. Νομίζω είναι λίγο μόνο, ξέρει, έτσι όπως το βλέπω. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι. Η πιπεριά είναι μεγάλη, γιατί την κόψαν λίγο πιο μικρή. Αυτά έχουν βάλει μόνο μέσα. Εδώ. Και φέτα, εντάξει, φέτα είναι. Συνοδευτικό. Ωραία είναι. Για μένα ήθελε λίγο βράσιμο παραπάνω. Ήθελε και σίγουρα το λουκάνικο. Λίγο κρασί. Ήθελε κρασί σίγουρα για σβήσιμο, θα δίνε πάρα πολύ. Εντάξει, έχουμε κερδίσει τώρα, μην τα. Η σάλτσα δεν υπάρχει, αλλά επειδή. Και το τελειώνουμε όλο το πιάτο. Είναι κάτι διαφορετικό σαν φαγητό. Θα φάμε λίγο ακόμα. Αγγελικό, σαν γευστικό, εντάξει. Η Ράνια είναι ικανοποιημένη από το πιάτο που έφτιαξε ο γιος της, ο Χρήστος. Το θέμα είναι να ικανοποιηθεί και ο Έκτορας Μποτρίνη. Σπετσοφάις πιλιορίτικο. Μάλιστα. Έχει γίνει εδώ ένας αχταρμάς. Αυτό είναι σαν δέντρο χριστουγεννιάτικο. Πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν το πιάτο. Το λουκάνικο μαζί με τη σάλτσα είναι νόστιμο. Πολύ καλό λουκάνικο λοιπόν αυτό που πήραμε. Πιπεριά ήθελε λίγο, λίγο παραπάνω, αλλά σε γενικές γραμμές δεν με χαλάει να κρατάει και λίγο. Λοιπόν, είναι ένα πιάτο αρκετά καλό και αυτό γύρω στη βάση, θα μπορούσε να γίνει λίγο καλύτερο. Διαφωνώ για το ακανόνιστο κόψιμο από τις πιπεριές, γιατί όταν η πιπεριά είναι άλλη μεγάλη, άλλη μικρή, άλλη χοντρή, δεν ψήνονται στον ίδιο χρόνο. Άλλες πιπεριές πρέπει να είναι ωραία κομμένες, σουλουπωμένες όπως λέμε στο χωριό μου. Αλλά σε γενικές γραμμές έγινε ένα αξιοπρεπέστατο πιάτο. Εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χρόνο, δεν έκαναν φοβερά λάθη. Ένα πιάτο νόστιμο. Θα μπορούσε να γίνει βέβαια λίγο καλύτερο, αλλά νομίζω ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Για το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι ξέρω ποιος μπορεί να πει ότι η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου.